Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Κάθετος Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου και περνάμε τώρα στην εντακτική μας ανταπόκριση από την Πέρθη. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο συνεργάτης μας στην Δυτική Αυστραλία, ο Νίκος Δημόπουλος. Νίκο, αρχικά καλησπέρα και σε σένα. Πάνω καλησπέρα και από μένα σε σένα τους ακροατές και ακροατριές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλει, με τον εορτασμό τη Εθνική Επαιτίου τη 28η Οκτωβρίου, που έγινε λίγο αργότερα και θα μα εξηγήσει γιατί. Το περασμένο Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, με λιτότητα και σεβασμό, η νεοδιοριστή απρόξενο τη Ελλάδα στο Πέρθ, κυρία Ελένη Γεωργοπούλου, παρέστη στην πρώτη επίσημη παρουσία τη, τιμώντα την 84η επέτειο τη ηρωική μέρα του 1940 στο κενοτάφιο του Βασιλικού Κήπου, Kings Park, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικό Κυβερνήτη κ. Κεν Μιχαήλ, ο Επίσκοπο Κιανέων κ. Ελπίδιο, η κυρία Λίμπη Μέτεμ, αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευση, ο Υπουργό Πο Παπαηλία Δημόσια Τάξη, ο Μοσπινδιακό Βουλευτή κ. Ντίν Σμιθ, αλλά και μαθητέ του Ινστιτούτου Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμού και του Σχολείου Άγια Ανδρέα, αλλά και πλήθο συμπαρικών. Η κατάθεση Στεφάνων έλαβε χώρα στι 4 μετά μεσημβρία, τοπική ώρα, μετά τη δοξολογία και γεύμα που πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Νεκταρίου και το κέντρο δεξίωση αντίστοιχα, προ τιμή τη κυρία Ελένη Γεργοπούλου και τη οικογένειά τη. Και τώρα να μα μιλήσει για ένα θρησκευτικό δρόμενο που έλαβε χώρα σε μια εκκλησία σα σε εκεί. Την περασμένη Τετάρτη 13 Νοεμβρίου από τι 6 μετά μεσημβρία, το πημενικό δίκτυο υγεία τη Επισκοπή ΠΕΡΘ διοργάνωσε θεία λειτουργία ηκεσία στην Αγγλική προ τιμή των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, τιμώντα έτσι την ονομαστική γιορτή του Επισκόπου και Ανέων κ. Ελπίδιου. Στην ηκεσία, στην οποία χωροστάτησε ο κ. Ελπίδιο, πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ενδότερο προάστιο Northbridge. Και τώρα σε μια εκδήλωση που ετοιμάζει η ελληνική κοινότητα Δυτικής Αυστραλία, Νικό. Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, η κοινότητα καλεί την παροικία να τιμήσει τον Απόστολο Ανδρέα με την ευκαιρία τη ονομαστική εορτή του. Η πανήγυρη θα πραγματοποιηθεί στου χώρου του σχολείου τη, στο βόρειο προάστιο Ντάινέλα. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στι 6 μετά Μεσημβρία. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν ελληνικέ λιχουδιέ μεταμουσική, ενώ να αναφέρουμε ότι η είσοδο είναι ελεύθερη. Και τέλο, όπω πάντα, υπάρχει και κάτι από τον αθλητικό χώρο. Ναι, πάνω. Ο Δήμο Βίνσεντ παρήχε κοινωνική έκθεση στο γήπεδο Λίτη του Ημογενειακού Αθλητικού Συλλόγου Αθηνά χτε Σάββατο 16 Νοεμβρίου από τι 11 το πρωί. Κατά τη διάρκεια τη μέρα υπήρξαν διάφορε ασχολίε, ενώ στι 1 παρευρέθηκε ο παραλυμπιονίκη Jackson Hamilton, ενώ στι 4 και στι 7 το βράδυ οι παρευρισκόμενοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αγώνε βόρειο-αμερικανικού ποδοσφαίρου Grid Iron. Και με αυτά ολοκληρώνουμε, Νίκο, την ανταπόκρισή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε την επόμενη Κυριακή. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πάνω και εύχομαι σε σένα και του ακροατέ μα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Ήταν ο συνεργάτη του ελληνικού προγράμματο στην Πέρθη τη Δυτική Αυστραλία, Νίκο Δημόπουλο. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.